περάσει από εδώ. Ναι, λες, ε. Αυτά τα πράγματα χαιρετήματα. Χαιρετήματα. Όσοι είχαν πει ότι θα πάνε πάνω και θα φέρουν το διπλό από τη Ρωσία, απεδείχτηκαν πώς ακριβώς το φέρανε. Το παλέψαμε. Ίσως τους καναμπέδες το και παλέψαμε. Τις καρέκλες, τις χωριάτικες τώρα. Χωριάτικες. Χωριάτικες, ναι, τις χωριάτικες. Το σούρδο, ρε. Γιατί ρε σούρδο. Εγώ, το χωριό μου το λένε Γαλατινή. Και το λέω από ποιο χωριό είμαι. Ναι. Μα οξύς φορά θα είμαστε όλοι μαζί. Το μόνο πράγμα, το τονίζω και το λέω, ναι. Καμία καρφίτσα, ναι. Αυτό που έβγαλε ΠΑΕ και μόνο ΠΑΕ, ναι. Τα σημειάκια, τα χαρτάκια. Τα χαρτάκια θα πετάτε. Λαλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Χαρτάκια. Όλο το Σουρδιστάν θα φωνάζει λαλαλά. Ο λαός του ΠΑΟΚ, λαλαλά, λαλαλά, χαρτάκια θα πετάει. Δεν είναι κοντρώνε τώρα. Για πρωτάθλημα πάμε, λαλαλά, λαλαλά. Λαλαλά, λαλαλά. Τώρα τι έγινε, θα γίνει κανονικός έλεγχος από τους σεκιουριτάδες. Παλιά γιατί δεν γινότανε. Λαλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Α, τα μουδανιά τα παιδιά. Χαιρετισμούς στο Σουρδιστάν. Στον επόμενο, ναι. Είδες οι παοξίδες θα πετάξουν χαρτάκια. Λαλαλά, λαλαλά. Δεν θα πετάξουν χαρτάκια. Ναι. Να υπάρξει πολιτισμός ποδοσφαιρικός. Όχι, επειδή κλάουν πατάτες με τον κόσμο. Βρέθηκε καιρό να γίνει. Όχι, όχι, όχι. Ο ποδοσφαιρικός πολιτισμός πραγματικό. Ο φόβος τους κάνει. Ο φόβος. Ο άνθρωπος πειθαρχεί με τον φόβο. Κατάλαβες. Okay. Οι μαγκουριές στο σχολείο και. Γιατί δεν πηδάς από το Λευκό Πύργο κάτω. Γιατί δεν πηδάς. Γιατί θα πεθάνω. Επειδή φοβάσαι. Όχι, επειδή θα πεθάνω. Επειδή φοβάσαι το θάνατο. Φυσικά. Πάμε στον επόμενο. Ακού τι είπε τώρα, ακού τι παπαριά είπε. Η παπαριά είναι αυτή που λέει ο φόβος. Ναι, ρε κοκκινή. Κάτι πρέπει να σε κρατάει. Κάτι πρέπει να σε κρατάει. Κάτι πρέπει, κάτι είναι νόμι της φύσεως. Ναι, είναι νόμι της φύσεως. Γι' αυτό βάλατε τις θρησκείες εκεί να ελέγχουν τους λαούς, να τους φοβίζουν. Ξεκόλα. Γι' αυτό βάλατε τον άνθρωπο να φοβάται γενικότερα. Ξεκόλα. Και τώρα πάω οξύς μπρουτ μπρουτ μπρουτ. Ξεκόλα. Πετάει λαλαλαλαλα τα χαρτάκια λα, γιατί φοβάται. Φοβάται λαλά την τιμωρία λαλαλαλα. Ναι, λέγε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.